Της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, κύριος Λευτέρης Αυγουρίδης. Η πρώην υπουργός, κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Τρικάλων, κύριος Κωνσταντίνος Φρέχνας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Λάρισας, κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρμισία, κυρία Ζέτα Μακρύ. Η πρώην βουλευτής Καρδίτσας, κυρία Σελίνα Σκόμπια. Ο πρώην βουλευτής Καρδίτσας, κύριος Γιώργιος Αναγνωστόπουλος. Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κύριος Κωνσταντίνος Αγοραστός. Ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, κύριος Βασίλης Τσιάκος. Αγαπητοί συμπολίτες, σε αυτή την ωραία εκδήλωση που έχει ως θυμόμενο πρόσωπο τον πρώην Υπουργό, τον Σπύρο τον Καλιαδούρο, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο πρόεδρός μας, ο αυριανός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να πρωτοπώ για τον Σπύρο. Μοιράζομαι μαζί του πολλά χρόνια κοινής πολιτικής διαδρομής. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, αν εξαιρέσει κανείς τη γνωστή, και να εξομολογούμε απέναντί σας, διεκδίκηση του Σταυρού που κατά βάση υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες μεταξύ υποψηφίων, όλα αυτά τα χρόνια όμως μοιράστηκα μια σχέση απολύτως αξιοπρεπή, αλληλοσεβασμού μαζί του, και αυτό θέλω να το καταθέσω απέναντί σας. Επίσης, αν δει κανείς τη δική του πορεία, θα διαπιστώσει ότι είναι μια πορεία προσφορά στην Καρδίτσα. Τα χρόνια που ο ίδιος ήταν υφυπουργός, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στον τόπο μας, στον νομό μας. Με πολλά καινούργια κτίρια, με νέα τμήματα ΤΕΗ, με νέα πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα και διεκδικούν ακόμη καλύτερους όρους επιβίωσης σε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Αλλά βεβαίως και με την απόλυτη επάρκεια του διδακτικού προσωπικού που υπήρχε πάντα στον τόπο μας, στον νομό μας. Και αυτό στην πραγματικότητα συνδυάζεται με μια άλλη βασική σκέψη. Με το γεγονός ότι όταν στην κυβέρνηση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, ο τόπος μας, ο νομός μας, ξαναμπαίνει στο χάρτη του πολιτικού ενδιαφέροντος. Θυμηθείτε πώς ήταν η Καρδίτσα σε προηγούμενες εποχές που η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στην κυβέρνηση, όταν εκπονούνταν πολλά διαφορετικά προγράμματα ανάπτυξης και οικονομικής στήριξης της περιοχής μας και πώς είναι η Καρδίτσα όταν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στην κυβέρνηση. Θυμηθείτε ειδικά εκείνη την περίοδο, 2004-2009, πριν η οικονομική κρίση χτυπήσει την πόρτα του τόπου μας, την πόρτα της κοινωνίας μας. Ήταν τότε που στην Καρδίτσα ολοκληρώνονταν και προχωρούσαν πάρα πολλά αναπτυξιακά έργα και τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργούσαν με συνεργασία των τότε, θα έλεγα, πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Το καλύτερο δυνατό, με υγεία, με επιλογές που θα τον δικαιώσουν, αλλά πολύ περισσότερο με μια αίσθηση που υπάρχει στην τοπική κοινωνία, ότι ως άνθρωπος υπηρέτησε την πολιτική με αξιοπρέπεια, με σεβασμό απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στους συντοπίτες του και με μια γενικότερη πεποίθηση ότι ο καθένας από εμάς δεν μπορεί παρά να έχει ένα ρόλο προσφορά συνολικότερα στην πολιτική.